Και ποια ήταν η διαφορά ή αν θέλετε το μήνυμα ή το νόημα που θα μπορούσε να βγει όταν και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ζητήσει κάποτε δημοψήφισμα. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον πρώην βουλευτή, με τον κύριο Νίκο Τσόνη και μέλος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Καλησπέρα κύριε Τσόνη, καλησπέρα, τι κάνετε, κύριε, είστε καλά. Σε όλους σας. Λοιπόν, είμαστε μπροστά σε ένα, δεν θέλω να πω εθνικό δίλημα ή εθνικό διχασμό, αλλά το δεδομένο είναι ότι υπάρχει, κύριε Τσόνη, ένα δημοψήφισμα μπροστά μας. Θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω, πριν φτάσουμε για το νόημα αυτού του δημοψηφίσματος αυτή τη στιγμή, το είχε επιχειρήσει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν διαφορές. Σας ακούω. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό, γιατί πολλοί κατακεράβνωσαν τότε και μάλιστα Ευρωπαίοι πολιτικοί, κορυφαίοι, να το πάρει πίσω. Ναι, έτσι έγινε, να έρθουμε λίγο στο παρελθόν και καλά να διδασκόμαστε για το παρελθόν, κύριε Βούτσινε, μόνο που τότε ήταν πολλά πράγματα πολύ διαφορετικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω προς όλους τους τηλεθεατές είναι ότι τότε γινόταν μία διαπραγμάτευση, όντας η Ελλάδα σε ένα έλλειμμα πάρα πολύ μεγάλο. Μείον 36 ξεκινήσαμε και το βελτιώναμε το έλλειμμά μας στο μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο στο πρωτογενές πλεόνασμα που είχε τώρα τούτη η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι ότι τότε, αν θυμάστε, ήταν μια κατάσταση πολύ έκριθμη, πολύ περισσότερο και από τώρα. Ο κόσμος δεν ήταν μόνο το κυριαρχούσε το «δεν πληρώνω στον κόσμο» και το «όχι στα διόδια» και «όχι στον έμφυα» που έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Ήταν όμως ότι μας πίεζε πολύ στις πλατείες, πολύ δεχτήκαμε τη βία αυτών των ανθρώπων. Τον πρόεδρο τότε της Δημοκρατίας, τον Παπούλια, δεν τον αφήναν, αν θυμάστε, τον κατεβάσαν κάτω από το έδρανο της παρέλασης. Στις παραλάσεις είχαν φανατιστεί ακόμα και τα παιδιά και υπήρχε αποστρέφαν. Υπήρχε ισχυρή πίεση από τον κόσμο. Υπήρχε μία που δεν μας άφηνε να κυβερνήσουμε ειλικρινώς. Το δεύτερο είναι ότι τότε είχαμε καταφέρει μέσα σε αυτή τη δίνη των πραγμάτων, με τη διαπραγμάτευση, την καλή διαπραγμάτευση και όχι αυτή εδώ που ακολουθείτε τώρα του Τσαμπουκά, με τη διαπραγμάτευση να έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το χρέος 120 δις και σε κανονικές μονάδες 150 και παραπάνω. Όταν επιτεύχθη αυτό λοιπόν, επίσης είχε μειωθεί και τα επιτόκια και είχε επιμηκυνθεί η περίοδος που θα πληρώναμε, αποφασίσαμε να έρθουμε στο λαό για να ζητήσουμε να πάρει αυτός την τύχη στα χέρια του και κυρίως να μην τον καπηλεύονται κάποιοι που λέγανε ότι έχουμε την πλειοψηφία του κόσμου. Έπρεπε να δούμε ποια είναι η πλειοψηφία. Δυστυχώς όμως συνέβησαν τα υπόλοιπα άλλα, στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ, τα οποία δεν μας αφήσανε και μέσα και έξω. Τότε εκτιμάτε, κύριε Τσόνη, εγώ από όταν το άκουσα να σας πω. Η ιστορία θα δείξει βέβαια, αλλά πολλοί λένε ότι ήταν μια τολμηρή απόφαση που αν την έπαιρνε τότε ο τότε πρωθυπουργός, ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Ήταν τολμηρή και είχε αποφασίσει να την πάρει, αλλά για να πάει τότε ο Παπανδρέος στο δημοψήφισμα έπρεπε να περάσει από τη Βουλή, να πάρει 150 ψήφους στη Βουλή. Ναι. Αυτή λοιπόν τη δεδηλωμένη την έχασε με επιστολές κάποιων συναδέλφων, τριών κυριών αν θυμάμαι καλά και μίας προηγούμενα τεσσάρων. Οπότε δεν το είχε και μπροστά στον κίνδυνο να πηγαίνουμε σε εκλογές, κάτι που το θεωρούσε ο Παπανδρέου και ο πατριωτισμός του Παπανδρέου, θέλω να τονίσω ότι δεν χρειαζόταν, ήταν το ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει εκείνη την ώρα, θεώρησε και είπε ότι εγώ κάνω πίσω ακόμα και την Πρωθυπουργία μου, την παραδίδω, μην στέλνετε την Ελλάδα σε εκλογές. Κάτι που δεν έγινε γιατί βάλαμε τον Παπαδήμο όπως θυμάστε, αλλά η συμπεριφορά που είχε από την αντιπολίτευση πάλι και κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε να γίνει πρωθυπουργός, μας οδηγήσαν σε απανωτές εκλογές. Μπήκε η Ελλάδα σε μια άλλη πορεία και μάλιστα όχι πορεία μεταρρυθμίσεων. Ξαναπήγε η βάρκα, έκατσε πάλι μέσα. Μέχρι να τη σηκώσουν και τη σηκώσαν τώρα, πάμε σε δεύτερες εκλογές τώρα με τον κύριο Τσίπρα. Και σε αυτή την σκληρή, όπως θέλουν να την ονοματίζουν, διαπραγμάτευση. Αυτό θέλω να πάμε τώρα στη διαπραγμάτευση, κύριε Τσόνη. Όπου μας έχει φτάσει εδώ να κλείσουν οι τράπεζες. Γιατί φτάσαμε στο να κλείσουν οι τράπεζες, να έχουμε αυτές τις εικόνες ντροπής με τις ουρές έξω από τα ATM, αλλά και το να πάρουν τα 120 ευρώ, εάν θα μπορούσε τους 5 μήνες να γίνει άλλη διαπραγμάτευση ή αν δεν είχε άλλη επιλογή πραγματικά, κύριε Τσόνη, αυτή η κυβέρνηση. Εκτιμήσεις βέβαια κάνουμε. Ναι, κοιτάξτε, εγώ ειλικρινώς δεν μπορώ να μπω στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο που τους λέγαν, πήγαν και τους είπαν, λέει έχουμε ενωπή εντολή, πολύ ωραίο αυτό, αλλά μία εντολή βάσει σε αυτά που έταξες εσύ στον κόσμο. Ναι. Όταν είσαι σε μία κοινωνία μέσα,
Αύριο η κοινωνία θα αντιμετωπίσει το ίδιο, αυτή η κοινωνία, θα η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, το ίδιο πρόβλημα θα το αντιμετωπίσει με τους υποτέμους. Ναι. Και εκείνοι θα τάξουν κάποια πράγματα. Σημαίνει ότι σε αυτά που θα ζητάνε έχουν σε όλα δίκιο ή μπορεί να τους τα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά θα έρθουν οι καθαροί Φιλανδοί ή στη Γαλλία η Λεπέν. Δεν μπορεί να ακολουθούνται κανόνες. Δεν μπορείς να υπόσχεσαι δηλαδή, ναι, έβλεπα ότι που υπήρχε να εκπληρωθούν. Στο μυαλό εδώ του Συνελλήνων υπήρχε ότι εφόσον μου το ζήτησε ο λαός αυτό, αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, ναι, έχει δίκαια και κυρίως. Δεν έγινε διαπραγμάτευση, πιστεύετε, κύριε Τσόνη, ειλικρινά. Δηλαδή, πέντε μήνες δεν υπήρχε. Όχι, αφού όταν έφτασαν οι πραγματικές θέσεις, φτάσανε στις 2 το βράδυ. Κάποιες Παρασκευής, δηλαδή πριν από 10 μέρες, οι πραγματικές θέσεις βεβαίως και δεν έγινε. Πηγαίναν και κινόταν αυτή η ασάφεια που λέγανε, η δημιουργική ασάφεια, η οποία μας οδήγησε εδώ. Αν κάναμε διαπραγμάτευση και κλείναμε το θέμα από τις πρώτες ημέρες, θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Σήμερα που μπαίνει το δίλημα ή μάλλον η επιλογή του ναι ή όχι στο δημοψήφισμα, το θεωρείτε σωστό, κύριε Τσόνη, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, εγώ το... Ο πρόεδρος αυτό έχει πάρει όπως θέση. Έχει μπει και δυστυχώς το βάλανε, και εδώ είναι μια προσπάθεια να εξεγελάσουν τον κόσμο. Το βάλανε και όχι ναι, το δημοψήφισμα, δηλαδή πάνω ναι. Το όχι, κάτω το ναι, κάτι που δεν γίνεται. Αλλά είναι δυνατόν να ξέρει, κύριε Βούτσινε, ο κόσμος και ο αγρότης και οποιοδήποτε άλλος μέσα σε μια εβδομάδα να αποφασίσει σε ένα τόσο αποφασιστικό για το μέλλον το θέμα? Το είναι απαράδεκτο ως επιλογή του Πρωθυπουργού να πάει σε δημοψήφισμα? Το ναι, απόλυτα το θεωρώ, και δεν έχει και αντικείμενο. Δηλαδή και το αντικείμενο που βάζει ήδη έχει αποσυρθεί η πρόταση. Αλλά κυρίως δεν σέβεται τον κόσμο που θα έπρεπε να πει εγώ αυτό θέλω. Να πάμε σε δημοψήφισμα να αποφασίζει ο κόσμος. Ναι. Μέχρι εκεί ακούγεται καλά. Δώσ' του όμως τον χρόνο να το καταλάβει. Ξέρει τώρα, θα μάθει ποτέ ο κάθε επαγγελματίας τι θα του συμβεί, αν είναι ναι και αν όχι? Λέτε έγιναν εν ρηπεί οφθαλμό όλα. Πέρα που βλέπω έτσι ότι υπάρχει εδώ μια διαφορά του κυρίου Τσίπρα, που στην αρχή είπε ότι εγώ στο ναι αποχωρώ. Δεν είμαι παντός καιρού. Δεν είμαι παντός καιρού, είπε ναι. Και χτες αν είδατε είπε εγώ θα το διαχειριστώ και θα το λύσω. Που εμέσως προδίδει ότι στο χέρι του είναι να το λύσει. Αν το είδατε. Το είδαμε, βεβαίως το είδαμε, κύριε Τσόνη. Τώρα, ο ελληνικός λαός λέτε ότι σε ένα δημοψήφισμα εξπρές δεν μπορεί να εκφραστεί, δεν μπορεί να φιλτράρει όλα όσα πρέπει να αποφασίσει. Όχι, δεν είναι σωστό. Το δημοψήφισμα είναι κάτι που πράγματι είναι του λαού. Και έπρεπε. Δεν είναι διαπραγματευτικό όμως χαρτί, σας διακόπτω. Καθόλου. Διαπραγματευτικό χαρτί, αύριο να ξαναπάει και να πει: Κύριε Βούτσινε, δεν μου εγκρίνουν οι Έλληνες πολίτες, 10 εκατομμύρια δεν μου εγκρίνουν αυτή τη λιτότητα. Καθόλου δεν είναι έτσι και θα το δείτε. Αντίθετα, είναι μέσα ή έξω. Και αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος και εκεί πάνω να εστιάσει. Αν θέλουμε μία πορεία με συμμάχους και όχι με δανειστές ή δανειστές ή το κουγλίφι και οτιδήποτε. Τα μαθαίνουν αυτά αυτοί έξω. Προφανώς. Ότι ερχόμαστε μέσα και τους βρίζουμε. Ότι θα σας πέσω τα ταούλια και θα χορεύετε. Δεν το δέχονται μια τέτοια συμπεριφορά, η ενδυματολογική αυτή συμπεριφορά. Δηλαδή είχαμε εμείς κάποτε ένα κόμπλεξ, γεννηθήκαμε φτωχόπεδα, είχαμε κόμπλεξ με τις γραβάτες, ξέρω εγώ, την ενδυμασία. Εντάξει, το προσπερνώ αν θέλετε. Και το ότι έχω το αντίθετο, δίνονται χαμηλά για να φτάσουν την άλλη τάξη, τη χαμηλή τάξη. Όχι, δεν το θεωρώ ότι θα προσδώσει κάτι στην Ελλάδα. Γι' αυτό ήρθα και εδώ, κύριε Βούτσινε, γιατί θέλω και εγώ να εκφράσω την άποψή μου και να πω προς τους συνέλληνες ότι επιτακτική ανάγκη, παρόλο που υποφέρουν, είναι να ψηφιστεί το ναι και με τη λογική πάνω απ' όλα να πάμε να διαπραγματευτούμε και όχι με τσαμπουκάδες, για να βγάλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Εδώ που λέει η κυβέρνηση ότι είναι πατριωτικό καθήκον και δεν μπορούμε να είμαστε στο υποζύγιο του κάθε Ευρωπαίου, του κάθε Γερμανού, θα πρέπει να αποτινάξουμε αυτό το ζυγό, κύριε Τσόνη, δεν μπορούμε να ζούμε. Και από εκεί και μετά, αυτό άμα καθίσει και το εξηγήσει, μπορεί να τους ψηφίσω κι εγώ. Τι θα γίνει από εκεί και μετά? Θα πάμε στη δραχμή? Θα μας δίνουν λεφτά? Έχει γιατί πει έτσι εντός Ευρώπης όποια διαπραγμάτευση και εγγυάται αρκετά άρα πράγματα. Θα μας δίνει λεφτά γιατί πέρασε ο τσαμπουκάς του? Θα βάλουμε εμείς κάποια μέτρα που θα δείχνουν ότι βελτιώνουμε τις όποιες αδυναμίες είχαμε και μας οδηγήσαν εδώ πέρα? Τι?
Μάλιστα. Είναι όλα σαφή, κύριε Βούτσινε. Λοιπόν, τι βλέπετε, όχι τι θα κάνει ο ελληνικός λαός, γιατί είναι ο καλύτερος κριτής, εγώ θα πω σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το μέλλον του, κύριε Τσόνη. Εδώ δεν θέλω όμως να μπαίνουν εθνικά διχαστικά διλήμματα. Να μην μπαίνουν οι Έλληνες σε στρατόπεδα, να μην χωρίζονται σε στρατόπεδα. Το κοινό καλό νομίζω προέχει. Κύριε Βούτσινε, από έναν άνθρωπο που έχει υποστεί τη βία και αυτό το πράγμα που λέτε. Και έχει δει συνανθρώπους του με τους οποίους είχε άρεστες σχέσεις και μάλιστα η καλή του τύχη τον είχε φέρει να τους έχει ευεργετήσει και κάποιες φορές. Ναι. Και είδε όλη αυτή την ακρότητα στο πρόσωπό του. Δεν μπορεί να βγει λέξη ότι να χωριστούμε. Εγώ ήρθα εδώ για να πω ακριβώς ότι η Ελλάδα, αυτό που λέω και όλα τα 5 τελευταία χρόνια, ενωμένοι οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα πολύ το μεγαλύτερο θέμα για την χώρα μας. Και ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ήταν διχαστικό το δίλημα, το νόημα του δημοψηφίσματος ήταν διχαστικό. Ήτανε απλά, κύριε, αποφασίστε τι θέλετε σε αυτή τη χώρα. Κοιτάξτε, η συμπεριφορά αυτή διχαστική είναι από την αρχή. Εγώ εξανίσταμαι, κύριε Βούτσινε, όταν ακούω, γιατί έχω κάνει γύρω στα 30 χρόνια, μήνες φαντάρος, έχω πληρώσει την εφορία μου κανονικά και δουλεύω κανονικά. Είμαι ένας κανονικός Έλληνας. Νιώθω πολύ αγανακτισμένος όταν ακούω ότι μου λένε ότι είσαι εθελόντρος, ότι είσαι μερκελιστής, ότι είσαι γερμανοτσουλιάς, ότι στέκεσαι στα τέσσερα κτλ. Αυτό, ναι, ακριβώς, αυτά κύριε πρέπει Τσόνη, να αυτό λέει είναι η κυβέρνηση. Καταστρεπτικά για την κοινωνία. Αυτά είναι καταστρεπτικά. Σου λέει πόσο θα είμαστε κάτω από δανεικά, πόσο θα μας εξουσιάζει η Γερμανία ή δεν ξέρω ποιος. Δεν θα μας εξουσιάζει κανένας αν στρώσουμε και δουλέψουμε. Όχι δουλέψουμε αυτό που λέει δεν δουλεύουμε. Όταν λέω δουλέψουμε εννοώ να διορθώσουμε όλα τα στραβά μας. Εμείς Μάλιστα. έχουμε τέτοια εξυπνάδα ο ελληνικός λαός, ζούμε σε τέτοιο μέρος που θα έπρεπε να είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Έστε. Δεν μας φταίνε δηλαδή αν μας δανείζαν οι άλλοι και εμείς τα κάναμε σπίτια και οτιδήποτε. Αυτό να καταλάβουμε. Καλά, και ότι δεν είναι εγώ τόσα χρόνια να προσπαθώ. Να προσπαθήσεις να περάσεις καλά, κύριε Τσόνη. Έτσι, νομίζω όλοι το θέλουμε. Δεν θέλουμε να ζούμε στην αθλειότητα και τη φτώχεια. Όχι, κανένας. Προφανώς, έτσι. Όλοι αγωνιζόμαστε. Θέλουμε να βελτιώσουμε το βιωτικό μας. Όλοι αγωνιζόμαστε για αυτό το πράγμα και γι' αυτό δημιουργούμε κιόλας. Τα λεφτά δεν φαγωθήκαν που λέει στα μπουζούκια κτλ. Τα λεφτά ο Έλληνας τα επένδυσε και έκανε για τα παιδιά του από ένα σπίτι, αγόρασε χωράφια. Έχουν επενδυθεί τα λεφτά. Θέλω να πω ότι όμως ότι μέσα από εμάς είναι η λύση. Μέσα από την Ομόνια και την πειθαρχία και την εργασία για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Εγώ αυτό θέλω να πω στους συνέλληνες και συμπατριώτες ότι πρέπει να δώσουμε, το λέω πάντα, τον καλύτερο εαυτό για την πατρίδα. Ιδιαίτερα αυτή τη φορά. Όπως βλέπουμε το σπίτι μας, με την ίδια αγάπη να βλέπουμε και την πατρίδα μας. Μέσα από εκεί θα βγει ο καλύτερος εαυτός μας και θα πολλαπλασιαστεί όλο αυτό να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα και μέσω της πειθαρχίας αυτής που θα δείξουμε, όποιος μας κυβερνήσει θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Τσόνη, σας ευχαριστώ για τα δικά σας. Και οπωσδήποτε επιμένω ότι αυτή η ψηφορία είναι η κυριότερη από όλες που όσοι εγώ έχω ζήσει και ότι πρέπει να ψηφίσουμε ναι, η Ελλάδα να παραμείνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Είπα να βελτιωθούμε εμείς και σιγά σιγά να βελτιώσουμε και τα αρνητικά της Ευρώπης τα οποία υπάρχουν και είναι πολύ.